12 μέρες μετά από την καταστολή στην πλατεία Συντάγματος, το δράμα των Σύριων προσφύγων συνεχίζεται. Αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτό το δράμα είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν τηρεί τις συμφωνίες τις οποίες έκανε με τους Σύριους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε 300 Σύριους πρόσφυγες με προτεραιότητα τα γυναικόπαιδα να στεγάσει και άλλους 300 στη συνέχεια. Και μέχρι στιγμής έχουν στεγαστεί μόλις 200 και αυτοί κινδυνεύουν να κάνουν πρωτοχρονιά στο δρόμο, διότι το Υπουργείο Εσωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πληρώσει ευρώ τσακιστό στα ξενοδοχεία τα οποία διαμένουν. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη μη τήρηση των διαδικασιών απονομής ασύλου, που η ίδια είχε δεσμευτεί ότι θα ήταν 10 την ημέρα ενήλικες συν τα παιδιά, και αυτή τη στιγμή δεν είναι οι ρυθμοί πάνω από 5-6 την ημέρα μαζί με τα παιδιά. Εάν τηρηθούν και συνεχίσουν να τηρούνται αυτοί οι ρυθμοί, ούτε σε 5-6 μήνες η λίστα των 603 Σύριων προσφύγων δεν πρόκειται να τελειώσει και να εξυπηρετηθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ανάγκες στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται. Η κυβέρνηση επίσης είναι υπεύθυνη για την καταστολή και την απώλεια παύλα κλοπή των αντικειμένων των ανθρώπων. Στα ξημερώματα της 15-12 στο Σύνταγμα, η Ελλάδα συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη γι' αυτό και η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το θράσος να ισχυρίζεται ότι το έκανε αυτό το πράγμα για να προστατέψει και να απεγκλωβίσει τους ανθρώπους αυτούς από τους λαθροδιακινητές και τα κυκλώματα προστασίας. Αλήθεια, τα κυκλώματα προστασίας τώρα τα ανακάλυψε ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Συρίγος? Δεν τα ξέρουν εδώ και δεκαετίες και δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτά τα κυκλώματα είναι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν δίνει άσυλο στους ανθρώπους αυτούς παρά μόνο στην πρώτη χώρα εισόδου, με μια δυνατότητα τρίμηνου ταξιδιού σαν τουρίστες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά από το τρίμηνο, όπου μετά από το τρίμηνο θα είναι παράνομη. Ανάμεσα σε όλα τα προβλήματα, το κράτος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να διαχωρίσει τεχνητά τους Παλαιστίνιους Σύριους από τους υπόλοιπους Σύριους, αρνούμενη η υπηρεσία ασύλου να τους εντάξει στην ίδια ταχύρυθμη fast track διαδικασία ασύλου. Πρόκειται για ένα τεχνητό διαχωρισμό, διότι οι άνθρωποι είναι μόνιμοι κάτοικοι Σύριας, μιας συνολικά εμπόλεμης χώρας και περιοχής αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και έχουν αποδεικτικά γι' αυτό έγγραφα και τα διαβατήρια τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συριακό κράτος και τις ταυτότητες που έχουν εκδοθεί από το Συριακό κράτος και τα φυλάδια τα οποία έχουν εκδοθεί από τις οργανώσεις που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ σε σχέση με τους Παλαιστίνιους εκεί. Λοιπόν, χρειάζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Σύριοι πολίτες να αντιμετωπίζονται και οι Παλαιστίνοι μόνιμοι κάτοικοι Συρίας και να μην υπάρχει αυτός ο τεχνικός διαχωρισμός. Είναι προφανές ότι ζούμε σε μια ρατσιστική υποκρισία. Αυτό που προσπαθούμε μαζί με τους Σύριους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τους 603 και να ανοίξει ο δρόμος για όλους τους Σύριους πρόσφυγες και για όλους τους πρόσφυγες. Γι' αυτό απαιτούνται προσλήψεις στην υπηρεσία ασύλου, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται ταχύρυθμα οι διαδικασίες απονομής ασύλου. Διότι δεν είναι μόνο οι 603, αλλά είναι χιλιάδες Σύριοι πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή μένουν στην Ελλάδα και από αυτούς κανείς σχεδόν δεν προτίθεται να μείνει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα για τα οποία αγωνιζόμαστε μαζί με τους Σύριους πρόσφυγες. Στις 8 του Ιανουαρίου το πρωί θα είμαστε μαζί τους έξω από τη νέα υπηρεσία ασύλου στην Καντεχάκη για να τα διεκδικήσουμε όσον αφορά το άσυλο, και στις 17 Ιανουαρίου θα είμαστε πάλι μαζί τους από τα Προπύλαια στις 5 το απόγευμα για μια μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, επειδή στις 25 του μηνός έχουμε και εκλογές, αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα για τα οποία πρέπει να δεσμευτούν όλα τα κόμματα και να διεκδικηθούν επίσης από την όποια επόμενη κυβέρνηση.